Ναι. Ήδη όμως αυτό νομίζω δεν έχει νόημα. Κανείς δεν πιστεύει ότι θα υπάρξει 50% συμμετοχή. Ήδη η κυβέρνηση, εδώ με άτυπες ενημερώσεις που έκανε, διευκρίνησε ότι το δημοψήφισμα είναι συμβουλευτικό. Θυμάσαι όταν το προκήρυξε ο κύριος Ζάεφ, το είχαμε επισημάνει τότε ότι ανέφερε τη λέξη συμβουλευτικό. Αυτό έχει νόημα, διότι ως συμβουλευτικό το δημοψήφισμα υποστηρίζει η κυβέρνηση, δεν χρειάζεται, δεν ισχύει ο όρος του 50% για να είναι έγκυρο. Επομένως, ούτε και η Κεντρική Φορεστική Επιτροπή θα ανακοινώσει, θα κηρύξει ότι το δημοψήφισμα είναι έγκυρο ή όχι, καθώς είναι συμβουλευτικό. Ενώ στην επιχειρηματολογία που υπάρχει επίσης είναι ότι ένα δημοψήφισμα, ειδικά αν έχει αυτό το χαρακτήρα του συμβουλευτικού, δεν μπορεί να κρυθεί από τη συμμετοχή και ένα πλαφόν που τίθεται τη συμμετοχή για έναν εκλογικό για εκλογικούς καταλόγους οι οποίοι δεν έχουν ενημερωθεί. Στηρίζονται, όπως η ίδια κυβέρνηση αναφέρει, σε υπογραφή η οποία έχει γίνει πριν από 20 χρόνια. Γι' αυτό είναι πλασματική. Υπολογίζεται ότι περίπου 500.000 πολίτες της χώρας ζουν στο εξωτερικό, δεν ζουν στη χώρα. Και επομένως όλη αυτή η επιχειρηματολογία οδηγεί στο ότι δεν μπορεί να υπάρξει για την κυβέρνηση, δεν χρειάζεται για την κυβέρνηση το ποσοστό του 50% για να Νίκο Μελέτη, θέλω να σε παρακαλέσω. Για λίγα δευτερόλεπτα για να πάμε στη θέση μας και να καλημερίσουμε και την κυρία Αναγνωστοπούλου που είναι κοντά μας. Καλώς ήρθατε, κυρία Αναγνωστοπούλου. Τι κάνετε, καλημέρα. Γιατί ο Νίκο.